Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θοδωρή Χιόνι, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ και αν δεν κάνω λάθος και γραμματέας της ΚΟΑ. Καλημέρα κύριε Χιόνι. Καλημέρα Μιχαλή. Και καλημέρα στους ακροατές σας. Νιώθετε δικαιωμένοι, γιατί το σύνθημα, η ρίση, τέλος πάντων, πείτε το πώς θέλετε, το απόφθεγμα εγώ θα έλεγα, ότι είχε βγει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ότι ο λαός θα σωθεί από το λαό. Και έρχεται τώρα και η κρίση με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και κατά κάποιο τρόπο έχουμε επανάληψη αυτού. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Ότι ο κόσμος προσπαθεί να σώσει τον κόσμο. Άμα σκεφτούμε καταρχήν ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να έρθει η άνοιξη για να λιώσουν τα χιόνια. Ναι. Δηλαδή, επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Το θέμα δεν είναι ποιος δικαιώνεται. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται να ξαναζούμε σε επανάληψη την τραγική αυτή κατάσταση. Ναι. Έτσι, που δημιουργείται συνεχώς γιατί το ίδιο αυτό το κράτος, με όποιον και αν έχει στην κυβέρνηση, επαναλαμβανόμενα, ενώ εμφανίζεται να είναι ικανότατο, πολύ ικανό, γρήγορο για να υπηρετήσει επιχειρηματίες, μεγάλα συμφέροντα, για να γίνονται, να τους δίνουν μια σειρά δικαιώματα, χρήμα και ευκολίες για τη δράση τους, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας του, συνεχώς γίνεται όχι απλά λιγότερο ικανό, τραγικό και επικίνδυνο. Εδώ μου δίνεται τη δυνατότητα να πω και κάτι, ότι όλα αυτά τα οποία ακούμε τις τελευταίες μέρες, να πούμε και κάτι το οποίο πέρασε τα ψηλά, ότι τα νοσοκομεία παρόλες τις αντίξωες συνθήκες συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά, οι εργαζόμενοι πήγαν στις θέσεις τους, όλοι αυτοί οι βεβαρημένοι από όλες αυτές τις ιστορίες και από όλη αυτή την υγειονομική κρίση, αλλά δεν θα είναι σε αυτούς οι οποίοι θα έχουν φορά απαλλαγές, άλλοι έχουν φορά απαλλαγές. Ήθελα να το πω αυτό και το ευκαιρία δοθεί στο αναφέρω. Ναι, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί υπήρξαν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που δεν φτάνει, ας πούμε, με την τραγική κατάσταση που υπάρχει, που δουλεύουν απανωτά για να σώσουν τον κόσμο. Υπήρχαν εργαζόμενοι που δεν μπορούσαν να φύγουν και μείνανε και κάνανε επαναλαμβανόμενες βάρδιες. Σωστό. Την ίδια στιγμή που μείνανε νοσοκομεία που δεν μπορούσαν να προσεγγιστούν. Ναι. Δημιουργήθηκαν προβλήματα. Αντί να υπάρξει και ένα σχεδιασμό και να ρυχηθούν να ανοίξουν δρόμοι που αφορούσαν νοσοκομεία, όπως το Σωτηρία, το Σεισμανόκλειο και άλλα, είχαν αποκλειστεί και υπήρξαν και ασθενείς που δεν είχαν τροφοδοσία. Πέρα από άλλα προβλήματα, ενώ οι εργαζόμενοι εκεί πέρα προσπαθούσαν με ό,τι είχαν και με όποιο μέσο διαθέτανε να εξασφαλίσουν τον κόσμο. Το ερώτημα τώρα είναι, έχουμε να κάνουμε με ανικανότητα στελεχών ή με μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία οδηγεί σε αδιέξοδα? Ανίκανο είναι το αστικό κράτος και η πολιτική τους διαχρονικά να ικανοποιήσει λαϊκές ανάγκες, γιατί δεν βρίσκεται, δεν μπορεί να βρεθεί αυτές στο επίκεντρο. Mm. Στο βαθμό που συνεχώς υλοποιείται μια πολιτική που έχει στο επίκεντρο την οικονομία της αγοράς, τη λειτουργία της, που σημαίνει πώς εξασφαλίζεται το μέγιστο κέρδος και πώς θα στηριχθεί. Mm. Να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Την ώρα που υπήρξαν οι προβλέψεις για τη χιονόπτωση, ναι, και τις καιρικές συνθήκες, τις προηγούμενες μέρες δηλαδή, ενώ υπήρχαν όλες οι προειδοποιήσεις και υποτίθεται ότι έβγαινε και η κυβέρνηση και η περιφέρεια και αρμόδιοι, ας πούμε, φορείς και λέγανε ότι είναι πανέτοιμοι για να το αντιμετωπίσουν, τις προηγούμενες εκείνες μέρες συζητιόντουσαν στη Βουλή ο αναπτυξιακός νόμος. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος της κυβέρνησης. Σωστά. Θα δώσει 11 δις ευρώ ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους με χίλιους δυο τρόπους. Μάλιστα, η κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τσακωνόντουσαν για το ποιος νόμος είναι και καλύτερος για να το κάνει. Γιατί έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς είχαμε νόμο το 16. Γιατί εσείς τώρα φτιάχνετε καινούργιο νόμο? Αυτά τα έχουμε εξασφαλισμένα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τους πόρους, λοιπόν, αυτούς. Ναι. Ναι, όλα αυτά για αυτούς. Όλα αυτά τα χρόνια, όμως και μέσα στην προετοιμασία αυτήνα, πού είναι τα χιονιστικά μηχανήματα? Πού είναι οι υποδομές που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν, που να είναι ενταγμένα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας του λαού? Πού είναι οι προσλήψεις που χρειάζονται στις αντίστοιχες δομές
για να λειτουργήσουν αυτές οι υποδομές. Πού είναι τα μηχανήματα που χρειάζονται. Η συντήρηση, τα ανταλλακτικά. Πού είναι η πρόληψη για όλα τα φυσικά φαινόμενα. Μιλάμε για πυρκαγιές, μιλάμε για πλημμύρες. Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από το βουλιαγμένο λεωφορείο δίπλα στο Νιάρχιο, δίπλα στην ευληματική αυτή επένδυση που υπάρχει. Ούτε από αυτά που τράβηξε η Εύβοια και τα ξανατραβάει τώρα, έτσι. Η Αττική Οδός, που ήταν επίσης μια μεγάλη διαφήμιση, ένα μεγάλο αναγκαίο έργο, όμως, έτσι, με την επιχειρηματική δράση, με τα ΣΔΙΤ και όλα τα υπόλοιπα και τις συμβάσεις που έγινε, τι έγινε με ένα πρωτοχιόνι. Χιλιάδες αυτοκίνητα μείνανε εκεί μέσα. Εγκλωβισμένα για πάρα πολλές ώρες, κάποιοι και πάνω από 24 ώρες. Εκεί, χωρίς να μπορούν να τους δοθεί βοήθεια από πουθενά. Αυτά δηλαδή είναι τα αποτελέσματα μιας εγκληματικής πολιτικής που έχει στο επίκεντρο το ΠΟΘ, θα στηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τους επιχειρηματικούς ομίλους, που αντικειμενικά αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το να μπορέσει έστω και να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Πολύ περισσότερο να ικανοποιήσει ανάγκες, δικαιώματα σε αυτούς που τα δημιουργούν όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Ναι. Εγώ αναρωτιόμουν και πριν, και το έλεγα εδώ στο μικρόφωνο, ότι βλέπουμε παραδείγματος χάρη μια διάθεση, ας το πούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, της κυβέρνησης να αποζημιώσει. Διάβαζα μάλιστα τώρα τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος λέει ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο να αποζημιωθούν και οι οικογένειες οι οποίες έμειναν χωρίς ρεύμα, κάποιες παραμένουν ακόμα. Το 95% έχει αποκατασταθεί. Να το πω, μένει ένα νούμερο το οποίο, έστω και μικρό, δεν έχει αποκατασταθεί. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τις πλημμύρες και με άλλα κρέα φαινόμενα. Και αναρωτιέται κάποιος, έτσι, και είναι πολύ λογικό. Ρε παιδιά, έχουμε λεφτά για να αποζημιώνουμε και δεν έχουμε λεφτά να τα ρίξουμε στην πρόληψη. Καταρχήν αυτή είναι η βασική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Κατεύθυνση γι' αυτό είναι απόφαση ότι δεν θα πέφτει χρήμα στην πρόληψη, έτσι, γιατί θα πέσει λιγότερο στη συνέχεια με τις αποζημιώσεις. Μάλιστα. Θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή με κατεύθυνση, έτσι, με κατεύθυνση αποφασισμένη. Αυτό γιατί είναι πολύ λιγότερο το χρήμα. Βέβαια, ακόμα και με τις αποζημιώσεις, σε σχέση με άλλες καταστροφές που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, σε μια σειρά μέρη σε όλη την Ελλάδα, χρόνια έχουν περάσει και δεν τα έχουν πάρει όλα και όσα πρέπει. Ναι, ένα το κρατούμενο. Ναι. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Λοιπόν, και δεύτερον, στο συγκεκριμένο τουλάχιστον παράδειγμα που σχετίζεται με αυτή την κατεύθυνση που υπάρχει, είναι ότι με βάση τα νούμερα και με βάση τα νούμερα αυτά που θα δώσουν, όταν θα τα δώσουν και άμα τα δώσουν, έτσι, στους ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό, είναι λιγότερα από αυτά που έχει αποζημιωθεί. Προσέξτε, έχει αποζημιωθεί η ίδια η Αττική Οδός με λεφτά των φορολογούμενων, υποτίθεται για αυτά που έχουν χάσει, τα κέρδη που έχουν χάσει μέσα στην πανδημία. Ναι, και πολύ αναφέρεστε. Από τα κέρδη που έχουν βγάλει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, αναφέρεστε στη ροή των αυτοκινήτων, η οποία πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρέπει να αποζημιώνεται η εταιρεία. Σε αυτό. Μπράβο. Ναι. Σωστό. Και τώρα αυτές, και για να μην χαθεί αυτή η ροή, τους βάζανε μέσα για να τους εγκλωβίσουν. Ναι. Έτσι. Έτσι βγαίνουν και αυτές οι αποζημιώσεις. Ναι. Η επόμενη. Έτσι βγαίνουν και αυτές οι αποζημιώσεις. Ξαναλέμε, όποτε δοθούν. Και σίγουρα δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση με αυτές να καλύψουν τις διαχρονικές ευθύνες, τις εγκληματικές ευθύνες που υπάρχουν για το πώς εφαρμόζεται τη στήριξη από τη μια της επιχειρηματικής δράσης, θάβοντας είτε κάτω από τη λάσπη είτε κάτω από το χιόνι τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. Και επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα με το ρεύμα, ναι, παραμένουν προβλήματα. Ναι, παραμένουν. Παραμένουν προβλήματα. Και το ερώτημα και εδώ πέρα είναι, πώς γίνεται, έτσι, να έχουμε σοβαρές αδυναμίες σε υποδομές του συστήματος και της μεταφοράς και της διανομής του ηλεκτρισμού, να είναι ακόμα το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου να παραμείνει εκτεθειμένο σε καιρικά φαινόμενα. Σκεφτείτε, ας πούμε, θυμάστε, και με τις πυρκαγιές που λέγανε για το ρόλο που παίζει το δίκτυο, ήταν
ακόμα δεν είναι υπόγειο, είναι από πάνω. Ναι, ναι, απαρχαιωμένο. Το ίδιο το δίκτυο αυτό υποτίθεται για να αναβαθμιστεί το έχουν δώσει στους επιχειρηματίες. Έχει παραδοθεί και η συντήρηση σε εργολάβους, ας πούμε, και τα λοιπά. Και την ίδια στιγμή μεγάλες κουβέντες, ας πούμε, και μεγάλη, ας πούμε, συζήτηση και αμέτρητο χρήμα για την ολοκλήρωση εξωτερικών διασυνδέσεων της χώρας. Τα διασυνοριακά, ας πούμε, καλώδια που μπαίνουν, εμβληματικές, ας πούμε, επενδύσεις, ας πούμε, για να γίνει κόμβος ενέργειας η χώρα για να τροφοδοτηθεί ρεύμα ή ενέργεια προς την Ευρώπη. Πολύ χρήμα, πράσινα άλογα και μετάβαση και μετάβαση. Και εδώ πέρα μέσα στην Αττική με μερικές νυφάδες Ιουνίου κόβεται το ρεύμα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Ναι. Και μάλιστα την ίδια στιγμή, λόγω και της απελευθέρωσης ενέργειας και της πράσινης μετάβασης πλέον που έχουν ονομάσει όλο αυτόν τον σχεδιασμό για να συνεχίσουν να τροφοδοτούν με χρήμα τους επιχειρηματικούς ομίλους και η προστασία της ζωής του κόσμου από φυσικές καταστροφές να μένει στο έλεος. Την ίδια στιγμή ο κόσμος πληρώνει και χρυσοπληρώνει αυτές τις εγκαταστάσεις. Όχι μόνο αυτό, πληρώνει και χρυσοπληρώνει και το ρεύμα, γιατί είμαστε η τέταρτη αυτή τη στιγμή. Χρυσοπληρώνουμε το ρεύμα. Ναι. Έτσι, Μιχάλη μου, αυτό θέλω να πω. Ναι. Και οι λογαριασμοί έρχονται όλο και πιο φουσκωμένοι. Είμαστε η τέταρτη πιο ακριβή χώρα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στο ρεύμα. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, δεν μπορεί να πει κάποιος να το αμφισβητήσει κάποιος. Η τέταρτη πιο ακριβή χώρα είμαστε αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχω πληροφορηθεί ότι τα εργατικά συνδικάτα στην Αττική ετοιμάζουν κινητοποιήσεις το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, για να μην χαθούν μεροκάματα των αργιών. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιο φόβο να χαθούν τα μεροκάματα? Η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση και της συγκεκριμένης κίνησης των εργατικών σωματείων, η κυβέρνηση βγήκε χθες και είπε ότι δεν θα χαθούν. Ναι. Αυτό είναι να το κρατούμε, αλλά θα πρέπει να το δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Αυτό. Βέβαια, η κινητοποίηση και γι' αυτό. Δεν θα δοθούν εισφορές, γιατί το έλεγα πιο μπροστά, από τις επιχειρήσεις, θα δοθούν από το κράτος. Σε αυτές. Ναι. Και αυτό όμως προϋποθέτει ρύθμιση, η οποία πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει η ρύθμιση και πρέπει να το δούμε. Ναι. Έτσι. Και πρέπει να το δούμε. Και γι' αυτό πρέπει να είναι σε επιφυλακή εργαζόμενοι και τα εργατικά σωματεία. Γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία αυτές οι παρεμβάσεις. Γιατί τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν θα χαριστεί και δεν θα δοθεί αν δεν υπάρχει οργάνωση, αγώνας, παρέμβαση και πολωνών και διεκδίκηση. Βέβαια, η κινητοποίηση και η συγκέντρωση του Σαββάτου είναι συνολικά για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Που αφορά και συμπεριλαμβανομένης και των υγειονομικών. Ναι. Αλλά όχι, σχετίζεται και με διεκδικήσεις που αφορούν την προστασία έργα και μέτρα για την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές. Μάλιστα. Για την αναγκαία χρηματοδότηση που χρειάζεται για να υπάρξουν αυτές. Για μηχανήματα, υποδομές και προσωπικό που είναι αναγκαίο για να γίνει. Με αντίστοιχη χρηματοδότηση και προς τους Δήμους. Για αυτή την κατεύθυνση, νομίζω από ό,τι είδα τη διεκδικήση αφορά την κατάργηση, έχουν θέσει αίτημα να καταργηθούν τα διόδια και εξασφαλιστούν μέσα και υποδομές σε όλους τους οδικούς άξονες με ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων και όχι στους ιδιώτες, στους εργολάβους και σε όλους αυτούς που τα έχουν αναλάβει για να ξεζουμίζουν τον κόσμο και να τον αφήνουν την ίδια στιγμή όταν χρειάζεται απροστάτευτο. Για τη μείωση των τιμολογίων του ρεύματος, για να μην υπάρξει διακοπή σε ρεύμα και μια σειρά άλλα τέτοιες διεκδικήσεις οι οποίες προκύψανε η αναγκαιότητά τους και αυτές τις μέρες. Ναι. Και μια που... Και επειδή αυτό το θέμα σε σχέση με την ανάγκη οι ίδιοι εργαζόμενοι, ο ίδιος ο λαός θέτοντας το θέμα να μην ξαναζήσουν ό,τι έχουν ζήσει, αυτό συνδέεται με το να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Και τέτοια στοιχεία και σημάδια που έχουν εκδηλωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα είναι αυτά που πρέπει να δυναμώσουν και δείχνουν και προς τα που πρέπει να κινηθούμε για να ξεμπλέξουμε από αυτήν την κατάσταση. Τέτοια σημάδια εκδηλώθηκαν και στις πυρκαγιές της Εύβοιας το καλοκαίρι, όπου ο λαός ο ίδιος ανέλαβε να σώσει τον εαυτό του. Και δοκιμάζεται και πάλι η Εύβοια. Και δοκιμάζεται και πάλι η Εύβοια τώρα. Και πάλι η Εύβοια δοκιμάζεται και θα δοκιμαστεί μάλλον κι άλλο. Με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Το ίδιο εκδηλώθηκε και τις προηγούμενες μέρες και τις προηγούμενες ημέρες. Και εδώ πέρα θέλω να πω, μέσα σε αυτά τα πλαίσια
το κράτος μπορεί να θάφτηκε κάτω από το χιόνι, τουλάχιστον μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας καταφέραν την πρώτη στιγμή μέσα στην Αττική Οδό με ό,τι καταφέραν εκείνη την ώρα να βρούνε και βρήκανε μάλιστα αρκετά να πάνε να βοηθήσουν τον κόσμο. Και με νερά και με τροφοδοσία και με ό,τι μπορούσαμε να βρούνε. Ναι, και μάλιστα η μοναδική αναφορά την οποία εγώ αλίευσα από μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν από τον Αντένα, για να το πω, γιατί από τον Αντένα έγινε αναφορά επ' αυτού, από κανέναν άλλο δεν έγινε. Να προσθέσω ότι είμαστε, γιατί με πληροφορία. Εγώ σήμερα είδα ότι υπάρχουν ορισμένες αναφορές, ορισμένα και μέσα ιδιογραφικά και σε ορισμένα σε εφημερίδες. Ναι. Για το συγκεκριμένο είδα, όχι παντού. Ναι, ναι. Κάποιοι ούτε αυτό δεν θέλουν να. Εντάξει, προφανώς ναι. Διαλέδω τη προσοχή μου. Ορισμένοι άλλοι όχι, εντάξει. Σε αυτό. Είμαστε η ένατη χώρα παγκοσμίως με την πιο ακριβή ενέργεια. Και να πούμε και κάτι άλλο, μια που το συζητούσαμε εδώ με τον Θοδωρή το Χιόνι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάρτηση στις 11:24, δηλαδή είναι πρόσφατη σχετικά, 3.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μετά από ανακοίνωση δεν διέ, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο το ανακοινώνουμε εμείς. Είναι επίσημη ανακοίνωση και ενημέρωση δεν διέ. 3.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Δεν είναι μικρό το νούμερο, προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Αυτό να το συγκρίνουμε, έτσι, με τα μεγάλα λόγια για τις μεγάλες, ας πούμε, επενδύσεις που γίνονται στον τομέα της ενέργειας, με τις κατευθύνσεις που υπάρχουν και υλοποιούνται διαχρονικά πολλές κυβερνήσεις για να απελευθερωθεί αυτός ο τομέας, για να ενταχθεί, ας πούμε, η ενέργεια στο χρηματιστήριο και πλέον κάθε μέρα, ας πούμε, να ανεβοκατεβαίνει η τιμή της. Σήμερα πήγε καλά το χρηματιστήριο. Εκατομμυρίων σε επιχειρήσεις, ας πούμε, της ενέργειας στο όνομα της μετάβασης, ούτε αποτελέσματά τους είναι αυτά. Και θα είναι κι άλλα. Γιατί είναι και τα πανάκριβα, ας πούμε, ηλεκτρικά προϊόντα, είναι ενεργειακή φτώχεια που γενικεύεται, είναι τα πανάκριβα τιμολόγια, ασυντήρητο δίκτυο και πάει λέγοντας. Και όλα τα συναφή. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, Θοδωρή Χιόνι. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.